Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη και τα επόμενα 20 λεπτά θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό μέσα από τα μάτια των ξενοδόχων υπαλλήλων. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να δούμε με ποιες παραμέτρους θα ασχοληθούμε απόψε. Βεβαίως, να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Μετά την εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου Προεδρίου στο Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ηρακλείου, οι νέες διεκδικήσεις, τα αιτήματα, η πραγματικότητα και τα προβλήματα των εργαζομένων στο επίκεντρο νέων αγώνων. Πώς βλέπουν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα εργασιακά οι εκλεγμένοι, ποια η κατάσταση που επικρατεί στα ξενοδοχεία για τους εργαζόμενους, η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, η συμβολή των εργαζομένων, οι αμοιβές και τα προβλήματα. Τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας, ποιες οι εξελίξεις με τις αμοιβές και ποια τα αγκάθια του χώρου. Μαύρη εργασία, μαθητεία, εκμετάλλευση και απλήρωτες υπερορίες. Πώς σχολιάζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό την πραγματικότητα, πώς βλέπουν την επόμενη σεζόν, τι ζητούν από την πολιτεία λίγο πριν ενταχθούν στο σύνολό τους στο Ταμείο Ανεργίας, λαμβάνοντας ένα πενιχρό επίδομα. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, η πραγματικότητα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τα αιτήματά τους και οι διεκδικήσεις τους. Στο στούντιο συζητούν ο Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, ο Γιώργος Κοφινάκης, αντιπρόεδρος και ο Νίκος Μυρνάκης, Γενικός Γραμματέας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη τηλεοπτική σας εμφάνιση από τις εκλογές και έκτοτε. Τι λένε, σιδεροκέφαλοι, δεν λένε? Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι εποχές που χρειάζεστε τέτοιου είδους ευχές προκειμένου να στηρίξετε ένα δύσκολο έργο, κύριε Κοκολάκη. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να πω όσον αφορά στις εκλογικές διαδικασίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που κατέβηκε και μας τίμησε με την ψήφο του. Πραγματικά αποδείχθηκε ο μεγάλος νικητής αυτές τις εκλογές ήταν οι εργαζόμενοι που κατέβηκαν και συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες. Και πραγματικά μας έδωσε μια μεγάλη νίκη στο δικό μας ψηφοδέλτιο που πραγματικά μας γεμίζει με ευθύνη να συνεχίσουμε, να αγωνιούμε η επόμενη μέρα που να είναι προς τους εργαζόμενους όσο το δυνατόν καλύτερη. Νομίζω όμως ότι και οι μεγάλες συμμετοχές σε τέτοιου είδους διαδικασίες που παλαιότερα ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα δείχνουν ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη εργαζόμενοι έτσι να εκπροσωπηθούν και να φέρουν στο προσκήνιο ίσως προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να διεκδικηθούν μέσα από θεσμούς, έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Όπως το λέτε, κυρία Ράνια. Ο κόσμος έδειξε για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη του στο σωματείο και προσωπικά σε εμάς που μας έδωσε και τη δυνατότητα να μας βγάλει πρώτη δύναμη για να μπορεί να ίσως να έχει καλύτερο αύριο για τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κάθε εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του. Που σημαίνει, κύριε Σμυρνάκη, ότι ο κόσμος απαιτεί από εσάς. Καταρχάς, να καταθέσω κι εγώ ένα από καρδιάς ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα αυτή η συμμετοχή και αυτό το αποτέλεσμα μας γεμίζει με μια τεράστια ευθύνη. Θεωρώ στο σύνολό του το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπήσει και θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών. Θα στηρίξουμε κάθε άνθρωπο, κάθε εργαζόμενο στο κομμάτι που μας αφορά. Να είναι όλοι σίγουροι γι' αυτό και βεβαίως θεωρούμε ότι η ελπίδα είναι αυτή που μας συντηρεί όλους ζωντανούς. Ποια είναι τα θέματα που θα θέσετε σε προτεραιότητα, κύριε Κοκολάκη? Ας μην εξετάσουμε τι έγινε και να εξετάσουμε πώς προβλέπονται τα πράγματα αύριο. Γιατί μιλάμε για μια νέα τουριστική σεζόν, ακόμα και αν δεν έχει τελειώσει η προηγούμενη, εμείς νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας το 2019, έτσι? Ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η Κλαδική Σύμβαση είναι πλέον γεγονός και είναι γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους αλλά και για όλα τα ξενοδοχεία της χώρας. Εμείς λοιπόν το επόμενο διάστημα και ήδη το κάνουμε από σήμερα, από χθες, προσπαθούμε ούτως ώστε αυτή η σύμβαση να εφαρμοστεί σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς θα είμαστε εκείνοι που μαζί με τους εργαζόμενους θα διασφαλίσουμε ούτως ώστε οι μισθοί, τα επιδόματα και όλα αυτά που καταργηθήκαν το προηγούμενο διάστημα και επανήλθαν με την υποχρεωτικότητα να εφαρμοστούν σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός μας. Εκεί θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη μαζί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που από ανέκαθεν φωνάζουμε ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν από τη μεριά τους, αλλά θέλουν και στελέχωση, γιατί υπάρχει πρόβλημα στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, υπάρχει υποστελέχωση αυτών των μηχανισμών. Εμείς λοιπόν μέσα από την εκπομπή σας επικαλούμε άλλη μια φορά την κυβέρνηση
άμεση στελέχωση αυτών των μηχανισμών. Για τις επιθεωρήσεις εργασίας, για παράδειγμα, έτσι. Ναι, ακριβώς, την επιθεώρηση εργασίας. Εμείς θέλουμε και επανίδρυση της προηγούμενης ελεκτικού μηχανισμού που ήταν το ΕΙΚΑ, η ΕΙΠΕΑ. Και από ό,τι γνωρίζουμε, είναι και αυτοί έτοιμοι στα σκαριά που το σώστε μαζί με την επιθεώρηση, με την οικονομική αστυνομία. Όλο αυτό το επιτελείο να μπορούν να ελέγξουν τα ξενοδοχεία προς όφελος των εργαζομένων, να επιτέλους να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία, επιτέλους να εφαρμοστεί η νομοθεσία προς την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Εγώ τώρα κάνω και μία σκέψη. Τι θα συνέβαινε αν μιλάμε σε εποχές που ο τουρισμός έχει εκτοξευθεί στα ύψη, τι θα συνέβαινε σε επίπεδο εργαζομένων και συμβάσεων εργασίας αν ο τουρισμός δεν πήγαινε καλά? Αν χρειάζεται δηλαδή να μιλάμε για τέτοια θέματα, να τηρηθεί ο νόμος σε εποχές που είναι στρωτές, τι θα έπρεπε να συζητάμε αν δεν πήγαιναν καλά? Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα ενώπιση του 19? Ενώπιση του 19, καταρχήν φεύγει μία σεζόν ακόμα, δεν έχει φύγει τέλος πάντων. Το 18 mm-hmm. που είχε ρεκόρ στις αφίξεις στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι πυλώνας και ναυαρχίδα του τουρισμού. Σε ολόκληρη τη χώρα, σωστά. Σε ολόκληρη τη χώρα και όπως σε εμάς στην Κρήτη ένα παραπάνω. Εγώ πιστεύω, κατά την εμπειρία μου, ότι το 19 θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν, ακόμα καλύτερη, και θα έχει ανωδική πορεία και στα εργασιακά, γιατί βλέπουμε λίγο να ανακάμπτει λίγο η οικονομία και παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ούτως ώστε θα επηρεάσει πάρα πολύ στα εργασιακά και στις αφίξεις των επισκεπτών, έτσι. Επισκεπτών, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά τα αγκάθια, τα βαριά αγκάθια που υπάρχουν στο χώρο το δικό σας, ανεξάρτητα από τις συμβάσεις εργασίας και τις πληρωμές, με τη μαύρη εργασία, με την μαθητεία κλπ, υπάρχει κάτι καινούριο που να, δεν θέλω να το πω υποχρεώνει, αλλά που να, επί της ουσίας, να προβλέπει πράγματα που να μην ξεφεύγουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους στους χώρους εργασίας σας? Κοιτάξτε να δείτε, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι χρόνο με το χρόνο έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι, ελαφρώς βέβαια καλύτερα, δηλαδή κάπου μειωθήκανε ή έχουν επιλεχτεί άλλοι τρόποι πρόσληψης προσωπικού και έχει λίγο διαφανεί ότι δεν έχουμε τα ποσοστά αυτά που είχαμε πιο παλιά, mm-hmm. χωρίς αυτό να μπορούμε να πούμε ότι έχει πάψει να υφίσταται. Υπάρχει, όμως εγώ θα ήθελα, δράτω με τις ευκαιρίες που μας δίνει η εκπομπή και το κανάλι σας, να σταθούμε πιο πολύ στα άμεσα προβλήματα των συναδέλφων τώρα που έχουν να κάνουν πιο πολύ με το Ταμείο Ανεργίας που μας καίει άμεσα σωστά, τώρα. Σωστά. Ή ακόμα και με το ΕΦΑΠΑΞ που είναι ένα αγκάθι. Έχετε κόσμο που πάει προς συνταξιοδότηση? Όχι. Υπήρχε ένα καθεστώς με το ΕΦΑΠΑΞ που καταρχάς να τα βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Ξέρω, πάλι έχουμε πληρώσει το μάρμαρο πολύ πιο ακριβά από όλους τους άλλους κλάδους στην καθημερινότητα. Φανταστείτε ότι οι οικογενειακοί μας προϋπολογισμοί είναι 12 μήνες, ενώ κάποιο ζευγάρι, αν πρόκειται και για τους δύο εργαζόμενους στον τουρισμό, δουλεύει 6-7, το πολύ πολύ 8 μήνες. Mm-hmm. Πώς να ονειρευτεί, πώς να σπουδάσει ένα παιδί, πώς να του δώσει ένα βοήθημα. Πριν το νόμο που υφίσταται τώρα, είχαμε ένα άλλο καθεστώς. Δηλαδή θα μπορούσε να υπολογίσει κάποιος ένα ταμείο ανεργίας για όλους τους μήνες που δεν δουλεύει το χειμώνα και όχι αυτό που υφίσταται τώρα, 3 μήνες, και τους άλλους δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε. Ή υπήρχε μια ιδιαιτερότητα ως προς το ΕΦΑΠΑΞ που κατανεμόταν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μόνο στους ξενοδοχοπαλλήλους σε μια 20ετία με κάποιο αριθμό συμπληρωμένων ενσύμων. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Εκεί θα ήθελα εγώ να καλέσουμε όλους τους ηθήνοντες, κυβερνήσεις, βουλευτές, πρωθυπουργούς, κάθε φορέα, και πάνω εκεί θέλουμε να πιέσουμε τώρα σαν καινούριο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέματα, φαντάζομαι, τα οποία τα έχετε βάλει στην ατζέντα, κύριε Κοκολάκη. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει ξανά και ξανά, κάποια μπαίνουν για πρώτη φορά. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος? Το γεγονός αυτό που μου περιγράφει ότι υπάρχει μια αναβάθμιση στην οικονομία, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στο να φέρει αποτελέσματα ο διάλογος? Ακούστε να δείτε, εμείς είμαστε συνδικαλιστές, εμείς εξυπηρετούμε τα σφαίρα των εργαζομένων. Εμείς η υποχρέωσή μας είναι να βλέπουμε και πώς πηγαίνει η οικονομία και όλα αυτά, και βλέπουμε πραγματικά ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι η μοναδικός κλάδος που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Και αυτό πραγματικά φαίνεται από τα έσοδα, από τις αφίξεις, και τα έσοδα δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Έχουμε διψήφιο αριθμό από πέρσι παραπάνω σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Από εκεί και μετά, εμείς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που πραγματικά αυτή τη στιγμή βοηθάει
για μια σωστή λύση όσον αφορά τα εργασιακά θέματα. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο γραμματέας, και το ΕΦΑΠΑ ξανά να επανέλθει πρώτερου βίους μας, που ήταν 20 ετία, mm-hmm. και το καταργήσανε. Εμείς λοιπόν θέλουμε επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ των εργαζομένων ξενοδοχείων υπαλλήλων στην 20 ετία. Θέλουμε ο νόμος του 11 για το Ταμείο Ανεργίας να καταργηθεί, που έθετε πλαφόν στις ημέρες επιδότησή μας όσον αφορά την ενεργεία, 400 ημέρες τα 4 χρόνια. Εμείς λοιπόν θέλουμε κατάργηση, αφού μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Θέλουμε λοιπόν όλοι αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι να καταργηθούν, ούτως ώστε και εμείς σαν εργαζόμενοι, που είμαστε εποχικοί και δουλεύουμε 5 μήνες το χρόνο, τους υπόλοιπους μήνες πρέπει να παίρνουμε Ταμείο Ανεργίας. Εμείς λέμε ότι ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησή μας, θέλουμε ανάλογα και τις ημέρες ανεργίας σαν άνεργοι. Είναι πρόσφορο το έδαφος σε αυτή τη φάση να ανοίξει αυτός ο διάλογος, κύριε Κοκολάκη? Βεβαίως και είναι πρόσφορο, αφού μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Απλά είναι τα πράγματα. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια. Και το λένε ήδη, δεν το λέμε εμείς. Άρα είναι πρόσφορο στο έδαφος που το σώστε αυτοί όλοι οι νόμοι να καταργηθούν. Mm-hmm. Αυτό λέω. Τι πιστεύετε ότι περιμένει από εσάς ο κάθε συνάδελφός σας, ξενοδοχείο υπάλληλος? Ο κάθε συνάδελφός μας, αφού μας εμπιστεύτηκε καταρχήν και μας ψήφισε, περιμένει. Απλά θέλω μία χάρη, να μην φοβάται ο συνάδελφος, όποιος είναι αυτός, σε όποιο χώρο ανήκει και από όπου προέρχεται, να μην φοβηθεί να έρθει να καταγγείλει το πρόβλημά του. Υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος? Υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος, δυστυχώς και υπάρχει. Αυτό θέλουμε εμείς να περάσουμε στον κόσμο και στους συναδέλφους, να μην φοβούνται να καταγγείλουν το πρόβλημά τους, ούτως ώστε να έρχονται στο σωματείο ή σε ένα από εμάς. Εμείς είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμοι να λύσουμε ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην εργασία του κάθε συναδέλφου. Ξέρετε κάποιος, έχω την αίσθηση ότι θα σκέφτεται ότι αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο φόβος που δεν είναι ακριβώς φόβος για την αντιμετώπιση της κατάστασης, να λυθεί το πρόβλημά του, φαντάζομαι ότι σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία, βεβαίως, έχω την αίσθηση ότι εκείνο το οποίο φοβίζει περισσότερο είναι αν θα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να ξαναβρει δουλειά. Έχει απόλυτα δίκιο, αν τουλάχιστον να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία. Να πάρει τηλέφωνο στο σωματείο με ανώνυμη καταγγελία, να πει: έχω αυτό το πρόβλημα στο τάδε ξενοδοχείο. Να μην αναφέρει ούτε όνομα ούτε τίποτα. Εμείς θα πάμε με το δικό μας τρόπο, με καλό τρόπο, και θα δούμε το πρόβλημα, θα το εστιάσουμε. Αν είναι οικονομικό, οτιδήποτε, θα το ερευνήσουμε και θα δούμε. Θυμάμαι. Απλά θέλουμε τη χάρη μετά, όταν πάμε, κάποιος εκεί να πει: ναι, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να το βρούμε εκεί, θέλουμε κάποιος να μας πει: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θυμάμαι εποχές, σωστά. Θυμάμαι εποχές που ήταν πολύ πολλωμένο το κλίμα μεταξύ ξενοδοχοϋπαλλήλων και ξενοδόχων. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ψηλοεκτονωθεί. Άλλωστε, υπήρξε μια διετία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοκολάκη, που δεν υπήρχε ένωση ξενοδόχων, υποσύσταση κλπ. Οπότε. Από το 2016, σωστά, μια διετία. Μιλάμε για την επανασύστασή της, έτσι, και μιλάμε για νέο διάλογο. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες πια? Μπορείτε να κάτσετε στο τραπέζι και να συζητήσετε? Ναι, όπως έχουμε μάθει και εμείς, και ίσως γνωρίζει και όλος ο κόσμος που τον ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό, έχει συγκροτηθεί σε σώμα νέα διοίκηση από την πλευρά των ξενοδόχων. Mm-hmm. Ήδη, επειδή είχαμε τη βούληση και το είχαμε και εκφράσει ότι θα προσπαθούσαμε να έρθουμε πάλι στο καθεστώς της τοπικής συλλογικής σύμβασης, mm-hmm. έχουμε προσπαθήσει, έχουμε κάνει 1-2 πρώτες επαφές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει το πλαίσιο και αυτό το διαφορετικό από μεριά των ξενοδόχων, η διαφορετική αντιμετώπιση, ναι, ούτως ώστε να επιφέρει αυτή την πολυπόθητη πάλι για μας τοπική συλλογική σύμβαση. Οπότε μιλάμε, κύριε Κοκολάκη, ότι στα άμεσα σχέδιά σας είναι να διαμορφώσετε έτσι το διάλογο που θα παρακάμψουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας και θα πάμε σε μια τοπική, έτσι όπως συνέβαινε παλαιότερα, που αν δεν κάνω λάθος υπογράφεται για μια διετία. Ακούστε, δείτε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ότι εμείς σαν σωματείο, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, εμείς όλα τα χρόνια της κρίσης, που άλλοι κλάδοι δεν είχαν συμβάσεις εργασίας, εμείς είχαμε συμβάσεις εργασίας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν εφαρμόζεται λόγω της υποχρεωτικότητας και εφαρμόζεται η κλαδική για όλους. Σωστά. Άρα λοιπόν, εμείς το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε τοπική σύμβαση για το λόγο
Όχι ότι δεν μας καλύβει η Κλαδική, αλλά λόγω των ιδιαιτερότητες που έχει ο νομός Ηρακλείου. Θα κρατήσετε δηλαδή τη συλλογική σαν μίνιμουμ και από εκεί και πέρα θα χτίσετε ανάλογα με τις ανάγκες. Εμάς, σαν τοπική σύμβαση, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ο νομός μας. Εκεί πάνω λοιπόν θα πατήσουμε, παράδειγμα τώρα να σας πω, οι χιλιομετρικές αποστάσεις που υπάρχουν από την πόλη του Ηρακλείου προς τις τουριστικές περιοχές, ναι. Η μεταφορά. Εκεί υπάρχει το επίδομα μεταφοράς. Που και αυτό πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της υπογραφής της τοπικής συλλογικής σύμβασης. Άρα, εμείς έχουμε σαν βάση την κλαδική σύμβαση και από εκεί και μετά θα χτίσουμε την τοπική σύμβαση αναλόγως τις ανάγκες των εργαζομένων, βασικά, και αναλόγως τις ανάγκες που θα επικρατούν τη χρονική περίοδο εκείνη. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία αυτών των διαλόγων με τους ξενοδόχους? Βεβαίως είμαστε σίγουροι αισιόδοξοι, γιατί από τη στιγμή που μπήκανε και αυτοί στη διαδικασία να κάνουν τη δική τους σύσταση ένωση, θα είναι, δηλαδή πάει το νερό στα βλάκι υποχρεωτικά, δεν το λέω γι' αυτό, θα είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα έρθουμε σε αυτό το διάλογο και θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Κύριε Σμυρνάκη, πόσο καιρό πιστεύετε ακόμα ότι χρειαζόμαστε προκειμένου τα πράγματα μέσα στους εργασιακούς χώρους να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη του προστίμου ή του νόμου ή της επιβολής? Πόσος χρόνος χρειάζεται? Δεν είναι μόνο για, αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ξενοδοχοπαλλήλους. Όχι βέβαια, σε όλους τους χώρους εργασίας, ένα πολύ μεγάλο μέρος. Η ελληνική γενικά κοινωνία υπολείπεται και δεν μπορώ να πω πόσος χρόνος, αλλά σίγουρα είμαστε πίσω. Σίγουρα είμαστε πίσω. Αν συγκρίνουμε, ας πούμε, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρατούν τελείως διαφορετικοί κανόνες δεοντολογικά, νοοτροπίας. Στο δικό μας το κομμάτι τώρα αγκαλιάζουμε αυτή τη καινούρια λέξη, την υποχρεωτικότητα που την περιμέναμε, η οποία θεωρώ ότι θα επιφέρει, θα μας φέρει όλους προ τον ευθυνό μας, και τους ξενοδόχους και εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη τουριστική σεζόν θα μας βρει έτοιμους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Το ίδιο εκτιμάτε κι εσείς? Βεβαίως. Θεωρείτε ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα το 2019? Θα είναι, ναι, τα πράγματα καλύτερα. Μάλιστα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Προσωπικά εγώ, ναι. Κύριε Κοκολάκη, για να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε για το κομμάτι της υποχρεωτικότητας, για το κομμάτι του τι πιστεύετε ότι πρέπει να περιμένουμε μέσα στο 2019, αν είσαστε αισιόδοξος για τους συναδέλφους σας, σε εποχές, είπαμε, κρίσης, μιας μακράς κρίσης, που όμως από ό,τι φαίνεται δίνει ευκαιρίες στο κομμάτι του τουρισμού. Ακούστε, εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Το σύνθημά μας ήταν ότι κανείς υπάλληλος χωρίς συλλογική σύμβαση. Mm-hmm. Αυτό σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Ο στόχος τώρα και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, η υποχρεωτικότητα να εφαρμοστεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όχι. Πρέπει να δώσουμε αγώνες. Αγώνες σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές, μαζί με τους εργαζομένους. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι. Και εδώ πρέπει να αναφερθώ και να πω ότι δεν είναι όλοι οι ξενοδόχοι το ίδιο. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που δυστυχώς κάνει τα δικά του. Αυτό λοιπόν οι ξενοδόχοι να είναι σίγουροι ότι από αύριο θα μας βρούνε απέναντί τους. Εμείς θέλουμε να υπάρχει εργασιακή ειρήνη προς όφελο όλων μας. Και όταν γίνει αυτό, ειλικρινά, ο τουρισμός, οι εργαζόμενοι και οι ξενοδόχοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είστε από την ίδια πλευρά του ποταμού δηλαδή, όλοι μαζί? Όχι. Είμαστε υπό προϋποθέσεις. Έτσι. Είμαστε υπό προϋποθέσεις να είμαστε όλοι μαζί. Είναι εφικτό. Αυτό δεν εξαρτάται από τους εργαζόμενους μόνο, εξαρτάται και από την άλλη πλευρά. Και ήθελα να αναφερθώ και κάτι άλλο εδώ, mm-hmm. ότι εμείς σαν νέα διοίκηση, σαν σωματείο, πέρα από τα συνδικαλιστικά, ενδιαφερόμαστε για τον εργαζόμενο και την προσωπική του ζωή. Το επόμενο διάστημα πραγματικά θα κάνουμε κάποιες, θα έλεγα, εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια εθελοντικά πράγματα, όπως μια αιμοδοσία. Θα προσπαθήσουμε όπου υπάρχει ειλικρινά πρόβλημα στις οικογένειές μας, γιατί θεωρούμε η οικογένειά μας, όλους τους συναδέλφους των υποϋπαλλήλων, να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Και επίσης θέλω να αναφερθώ ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε εξασφαλίσει μία έκπτωση για όλα τα μέλη των ξενοδοχείων υποϋπαλλήλων με τις μνημονικές γραμμές 30% στα ταξίδια που θα κάνουν προς Πειραιά και προς τα πίσω.
Απλώς η διαδικασία πρέπει να έρθουν από το σωματείο μας να τους ενημερώσουμε πώς θα γίνει. Και είσαστε και μια μεγάλη οικογένεια για να κλείσουμε. Πόσα μέλη αριθμεί το σωματείο, κύριε Κοκολάκη, αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο? Είμαστε 10 με 12.000. Μάλιστα. Ένα ενεργό κομμάτι τη κοινωνία και τη οικονομία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας απόψε. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως μέχρι να ξεκινήσει η τουριστική χρονιά του 2019. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε να αρκετά. Κυρία Μωρέτη, μια τελευταία έκκληση σε όλους τους συναδέλφους. Από αυτούς εξαρτάται το πόσο κοντά θα είμαστε σε αυτούς. Είμαστε διαθετημένοι. Όσο πιο πολύ ενημερωνόμαστε από αυτούς, τόσο πιο πολύ θα είμαστε κοντά τους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.